Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την εβδομάδα, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι η ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν και είναι έντονες και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που μάλιστα έχει προγραμματίσει και μια σειρά αντιδράσεων, συγκεντρώσεων, απεργιακών κινητοποιήσεων. Κοιτάξτε, έχουμε προγραμματίσει τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, ως κλιμάκωση της πολύ επιτυχημένης και πολύ μαζικής απεργίας της 10 του Ιούνιου, η οποία ακριβώς ήταν και η πρώτη απάντηση σε αυτό το εργασιακό τερατούργημα. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει επί της ουσίας κατεδαφίζει οτιδήποτε είχε παραμείνει από τους προηγούμενους αντεργατικούς νόμους των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ των μνημονιακών αντεργατικών νόμων, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, χωρίς δικαιώματα και αναλώσιμου, στο όνομα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, των απαιτήσεων δηλαδή των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, και ταυτόχρονα αυτό το οποίο είναι προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, που αναδεικνύει ακριβώς τον αντιδραστικό του χαρακτήρα, τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως είχε καταγγείλει το ΚΚΕ σε αντίθεση με άλλα κόμματα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ακριβώς παρά και ενάντια στα διάφορα παπαγαλάκια, τα πολύπλευρα τα οποία ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ότι συμμετέχουν, ότι οι εργαζόμενοι γυρίζουν τις πλάτες της κινητοποίησης, ότι η απεργία δεν έχει νόημα, μόνο μια κυβερνητική εναλλαγή θα λύσει το ζήτημα. Η μεγάλη συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις ανέδειξε ακριβώς τη δύναμη των εργαζόμενων, αυτό που φοβάται η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γι' αυτό ακριβώς και τσακίζουν οποιαδήποτε συνδικαλιστικά δικαιώματα, κάνουν ένα παραπέρα βήμα στον αντιαπεργιοκτόνο νόμο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν να μετατρέψουν την απεργία σε μια συμβολική κίνηση. Όμως δεν θα τους γίνει το χατήρι και άλλες φορές επεδίωξαν τέτοια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά όμως οι εργαζόμενοι βρήκαν τον τρόπο να αφήνουν τα απεργιοκτόνα νόμους στα χαρτιά. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό δεν διορθώνεται. Όποιες διατάξεις αποτελούν τυράκι στη φάκα για να ενσωματωθούν ακριβώς οι λαϊκές αντιδράσεις και να μπουν οι εργαζόμενοι κάτω από ξένη σημαία, κάτω δηλαδή από τη σημαία των συμφερόντων των κεφαλαιοκρατών. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι μέσα από τον αγώνα πρέπει να χειραφετηθεί το εργατικό κίνημα από τη στρατηγική του κεφαλαίου, από τα κόμματα που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική, την έχουν στηρίξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μέσα από την οργάνωση της πάλης του να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης και να διεκδικήσει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, γιατί η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, ούτως ώστε ο εργαζόμενος και λιγότερο να δουλεύει και περισσότερο να αμείβεται και ελεύθερο χρόνο έχει για να μπορεί να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών του. Από αυτήν την άποψη λοιπόν πρέπει να συγκρουστεί με τη στρατηγική του κεφαλαίου και τα κόμματα που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική, διαμορφώντας προϋποθέσεις συνολικότερων ανθρώπων. Βλέπετε και ευθύνες για το συνδικαλιστικό κίνημα που αυτή η διχαστική πολιτική την οποία ακολούθησε. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται όταν έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις. Αλλού βρίσκεται το ένας, αλλού βρίσκεται ο άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την συνδικαλιστική δραστηριότητα στελεχών ή ότι υπάρχει έντονη κομματική. Εδώ στη ΓΕΣΕ έπεφτε ξύλο. Έτσι. Ή έπεφτε ακριβώς. Ξύλο. Είδατε τι έγινε στην Κοζάνη, στο συνέδριο στην Κοζάνη. Παίξανε ξύλο. Κοιτάξτε, το πώς οργανώνει το εργατικό κίνημα τη δράση του και τη λειτουργία του είναι δική του υπόθεση. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί μέσα από διαδικασίες νόθες να αλλοιώνουν τις συσχετισμοί δύναμης και ταυτόχρονα η συμβιβασμένη και εργοδοτική πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, στην οποία κάνανε αβάντα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25, μάλιστα, με τα ΜΑΤ και με τους νόμους της εργοδοσίας να διατηρεί αυτή την πλειοψηφία. Από αυτήν όμως γι' αυτό μιλήσαμε, μάλιστα, για χειραφετημένο, ταξικό προσανατολισμό του εργατικού κινήματος και συμβιβασμένο με τις επιδιώξεις του κεφαλαίου.